Παύλο Πολάκη, έχει επιτεθεί και στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Καλά, εμάς δεν ιδρώνει τα αυτή μας, αλλά από τα κατορθώματα του κ. Πολάκη, αλλά νομίζω έχει αξία να πω δηλαδή το θέμα. Ότι αυτός ο αριστερισμός, εντός εισαγωγικών η λέξη που επικαλείται, ναι, δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Ναι, τώρα δεν ξέρω αν θα μπορούσαμε να το πούμε και έτσι, με την έννοια ότι αυτή η στάση, η οποία και στο συγκεκριμένο θέμα ειδικά αλίμονο είναι τουλάχιστον απαράδεκτη και ανήθικη, όπως και κατά τη γνώμη μας είναι και η στάση του Πρωθυπουργού, που δίνει κάλυψη στον κύριο Πολάκη, ακόμα και την ώρα που κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης, του ΣΥΡΙΖΑ, βλέπετε, κρατούν τις αποστάσεις τους. Ωστόσο, κατά τη γνώμη μας, δεν μπορεί να προσπεράσει ή τουλάχιστον είναι ένα θέμα προς συζήτηση, ακόμα και για τις πολιτικές που εφαρμόζει το Υπουργείο Υγείας στα άτομα με ειδικές ανάγκες, να παρατηρήσουμε ότι. Λίγο πιο δυνατά και ναι, να παρατηρήσουμε ότι περνάμε μια περίοδο διαρκών περικοπών. Τώρα είπε ο κύριος Τσόγκας πριν, ανέφερε το ζήτημα του φαρμάκου τιμών 80.000 ευρώ. Αυτό είναι μια πραγματικότητα, μια καθημερινότητα που περνούν συνάνθρωποι μας, άτομα με ειδικές ανάγκες και άλλοι βέβαια πολίτες σε άλλες κατηγορίες. Και βέβαια είναι μια πλευρά, γιατί ταυτόχρονα όλος αυτός ο κόσμος τρέμει κυριολεκτικά το φιλοκάρδι του από το αν θα περάσει την επόμενη χρονιά από τα κέντρα πιστοποίησης της αναπηρέας τους, από το αν θα μπορέσει να βρει δουλειά, γιατί υπάρχει και κόσμος που είναι ικανός για δουλειά. Και ξέρετε, η ανεργία είναι στο 90-95%. Κύριε Τζέιμα, και εδώ για να πούμε σε την πολιτικό αλήθεια, επίπεδο θεωρείτε ότι ο κύριος Πολάκης θα έπρεπε ήδη να έχει παρατηθεί, θα έπρεπε να έχει δηλώσει την παρατησή του, θα έπρεπε να. Κοιτάξτε, αυτά δεν θέλω να μπω σε τέτοιες λεπτομέρειες. Η ουσία, κατά τη γνώμη μας, είναι ότι τόσο ο κύριος Πολάκης, όσο και ο υπουργός ο κύριος Ξάνθος, ο οποίος φυσικά κράτησε τις αποστάσεις του επί της ουσίας στα ζητήματα πολιτικής υγείας πρόνοιας που εφαρμόζει η κυβέρνηση και το Υπουργείο. Είναι αποτυχημένη. Ναι, είναι μια πολιτική η οποία ας την πούμε αντιλαϊκή. Εδώ όμως δεν έχουμε την κρίση. Δηλαδή, με η συζήτησή μας δεν έχει να κάνει τόσο με την κρίση που εμείς συμφωνούμε όλοι. Λοιπόν, κυριολεκτικά. Και φαντάζομαι και οι τηλεθεατές που έχουν δει τι συμβαίνουν στα νοσοκομεία. Εδώ η κρίση δεν έχει να κάνει με τα θέματα της υγείας. Έχει να κάνει με μια συγκεκριμένη τοποθέτηση. Πολιτικής κριτικής. Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Αυτά με μια συνήθως συγκεκριμένη πολιτική σκέψη, κύριε. Αυτά συνήθως, πώς να το πούμε, αυτές οι φασαρίες, να το πούμε έτσι, υπηρετούν και συγκεκριμένους πολιτικούς. Και ξέρετε, υπάρχει στόχους. Κάτι χειρότερο. Αν θέλετε. Υπάρχει μια άποψη μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ που λέει, έλα μωρέ, μπορεί να εξυβρίζει τον κόσμο ο Πολάκης, τους πολιτικούς αντιπάλους, αλλά είναι πετυχημένος αναπληρωτής υπουργός υγείας. Πού είναι πετυχημένος ο Πολάκης? Σε τι έχει επιτύχει δηλαδή? Αν θέλετε τη γνώμη. Καταρχήν δεν είχε ειρωνευτεί και το Μάρτιν. Τον κόψαμε τώρα. Μην μιλάτε για ειρωνίες τώρα, κύριε. Μισό λεπτό μιλάει ο κύριος Τζίμας. Εμείς δυστυχώς σας γνωρίσαμε και σας ξέρουμε, είστε τα παιδιά του Ζαχαρία. Όχι τούτοι, εσείς είστε. Δεν είναι το λαός όμως, είναι διαφορετικό. Είναι ότι μέσω και τέτοιων ενεργειών το να πετιέται η μπάλα στην κερκίδα είναι μια συνήθις πρακτική που βολεύει κατά τη γνώμη μας και το ΣΥΡΙΖΑ και την Νέα Δημοκρατία και εφαρμόζεται κυρίως για να καλύψει, ας το πούμε έτσι, τη σύμπλευση, την κοινή γραμμή, χάραξη δύο και εφαρμογή πολιτικής. Ωραία, πάνω σε συγκεκριμένα ζητήματα. Αλλά εσείς τώρα την πολιτική δηλαδή εφαρμόζετε. Καμία. Κυρία Βούλτευση, να εσείς καθόστε εκεί πέρα στο ποσοστό σας και δεν εφαρμόζετε καμία πολιτική. Καθίστε και εσείς εκεί στο ποσοστό σας, αλλά πείτε στον κόσμο. Αυτό μπορεί να το κάνει κανείς άλλος. Πείτε στον κόσμο. Όπως ο κύριος Άδωνης. Κονταροχτυπιέται με τον κύριο Πολάκη, ποιος μείωσε περισσότερο τζαπάνες για την υγεία. Λοιπόν, ο κύριος Τσόγκας δεν είναι αυτό. Δεν έχουμε πολύ χρόνο, έλεος κύριε. Λέει ο κόσμος. Προσπαθεί ο κόσμος τα στοιχειώδη ζητήματα που αφορούν την καθημερινή. Ο ουδέτερος αμέτωχος μπορεί να λέει 30% έχει ανέβει κάλυψη από την τσέπη του κοσμάκι για τα φάρμακα του και από σας κάψει το θέμα το οποίο δεν αναλύθηκε. Γι' αυτά να βγείτε. Και τους τρεις. Πάντως αυτά είναι τα καλά της απελευθέρωσης να λέμε. Όχι, και το κόμμα της υπερασπίζουνε. Απελευθέρωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι ζημιές στη ΔΕΗ και ο Κοσμάκης να πληρώνει διακοπή. Λοιπόν, υποψήφια και ενεργή.